ένα σημείο του παιχνιδιού να πούμε ότι ο Μάτσο βασικά το Μάτσο τελείωσε στα πρώτα 10 λεπτά που πριν δύο γκολ. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχει την πολυτέλεια rotation να αλλάζουμε παίχτες όπως θα ήταν και τις αλλαγές. Τα περισσότερα παιδιά ήταν 16-17 χρονών, ο μεγαλύτερος ήταν 18. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε ένα δυνατό μάτσο με τον Εθνικό και ένα τελικό κυπέλλου με τον Όφη Ιεράπετρας όπου μείναμε από δυνάμεις. Σήμερα έβλεπα την ομάδα και δεν είχε καν ενέργεια, δεν μπορούσε καν να τρέξουμε καθόλου το μάτσο. Σε αυτό ήταν να προσθεθεί και η πολύ καλή ομάδα της Επιστροφής. Είναι μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες της κάθε κατηγορίας. Και δεν μπορούσαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να κλείσουμε διαδρόμους ούτε καν να μαρκάρουμε. Σε αυτό βοήθησε και ο Αέρας την πρώτη μικρόνου και μετά ήρθε ένα 4-0 που εκεί κάπου τελείωσε το μάτς. Εμείς κοιτάζουμε τώρα τη συνέχεια να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να πάρουμε συμμετοχές οι πιτσιρικάδες μας και να τερματίσουμε όσο ψηλά μπορούμε στην βαθμολογία. Ναι, προγραμματισμός πώς μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν ξέρεις καν ποιες κατηγορίες θα υπάρχουν και ποιες θα είναι οι ομάδες. Που θα παίζει τον χρόνο. Που θα παίζει τον χρόνο δεν ξέρεις. Έχει μια βάση η ομάδα όμως. Έχει μια βάση. Είτε τοπικό παίξει, είτε περιφερειακό, είτε δεν ξέρουμε ποια κατηγορία θα ανακαλυφθεί. Νομίζω ότι έχει μια βάση η ομάδα και θα μπορέσει τον χρόνο να ανταπεξέλθει. Αν όχι για πρωταγωνιστικό ρόλο, και μια ανανέωση δεν είναι κακή για μια ομάδα σαν την Εύρω. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας σήμερα για την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποιήσανε. Προσφέροντας και θέαμα, αλλά πάνω απ' όλα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, η καμπή του πρωταθλήματος για το θέμα των πήραμε τους 3 βαθμούς. Γνωρίζαμε ότι παίζουμε μια ομάδα η οποία λόγω διαφόρων καταστάσεων δεν γνωρίζω. Και από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε ήταν επικίνδυνη. Βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, αλλά είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έκοψε βαθμούς από μια ομάδα που ήταν σχεδόν είναι πρώτη με δεύτερη συνεχώς στο πρωτάθλημα. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός αυτό. Όπως και να προήλθε αυτό το αποτέλεσμα, δείχνει κάποια δυναμική. Και μάλιστα σε κανένα 2-3 φάσεις σήμερα δείξαν τα παιδιά και κάποια ποιοτικά στοιχεία και τον γκολ πετύχαν, ήταν πάρα πολύ ωραίο στη μετάβαση. Από εκεί πέρα είχαν προβλήματα αυτά που ανέφερε και ο coach εδώ, φάνηκαν και τα σημάδια κοπόσεως. Σίγουρα οι παίκτες μας θέλαν πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό και το οποίο είχαν και το μυαλό τους στο επόμενο μάτς, στο άλλο μάτς μάλλον της Αθήνας. Το οποίο από ό,τι πληροφορήθηκα ήρθε ισόπαλο και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε στις 2 τελευταίες αγωνιστικές ότι είμαστε κι εμείς στο παιχνίδι της Ανόβου. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι, εντάξει, όπως είπε και ο κότς, δεν έχω να πω κάτι στο. Βγήκε πολύ γρήγορα μπήκαν γρήγορα τα γκολ και κατά ψέματα ο αντίπαλος μετά κάποια στιγμή απλά όπως και εμείς κάποια στιγμή πήγαινε το παιχνίδι που να κυλάει και να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο να μην χτυπήσει κανείς, να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή οτιδήποτε άλλο από τιμωρίες. Να πω καλή πορεία στην ομάδα της Νεάπολης και στο πρώτο παιχνίδι είχαμε πολύ καλή φιλοξενία. Και ελπίζω να και του χρόνου, όπως είπε και ο coach, δεν ξέρουμε όλοι που θα βρισκόμαστε και τι και πώς, σε κατηγορίες και πώς θα είναι το χάρτης. Και να πω στην ομάδα της Νάπολης να πραγματοποιήσει τους στόχους της, που του χρόνου όπου και να είναι, να επανέλθει πάλι στις κατηγορίες, γιατί είναι και μια ομάδα με ιστορία εδώ στην Κρήτη και να πάνε όλα καλά. Κοιτάξτε, είχα δηλώσει ότι ειδικά μετά το παιχνίδι με την Ιεράπετρα, το οποίο μας σημάδεψε όχι τόσο πολύ ως δεν πήραμε τους 3 βαθμούς εκεί μέσα, αλλά το κομμάτι το ηθικό, είχα δηλώσει τότε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη αρκετά σκαλώματα, είχα πει από τότε και επαληθεύτηκα, γνώριζα πάρα πολύ καλά ότι και κάποιες ομάδες που στον πρώτο γύρο είχαν κάνει μια πορεία η οποία
κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλω να το πω για τις ομάδες αυτές, ότι τους πηγαίναν όλα εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά. Ήξερα στο δεύτερο γύρο δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσει λίγο η διαδικασία. Εμείς έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι. Δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποια πράγματα δυστυχώς που θα έπρεπε, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ είμαστε η μοναδική ομάδα από αυτές που διεκδικούν επάνω. Νομίζω αυτή τη στιγμή, έτσι όπως άκουσα, έχασε και ο Γιούχτας. Οπότε είμαστε τέσσερις ομάδες, κάποιες έχουν ένα παραπάνω προβάδισμα, που πάμε να διεκδικήσουμε εκ τελευταία στιγμή την πολυπόθητη. Εμείς πάμε καθαρά για δεύτερη θέση, δεν προλαβαίνουμε την πρώτη λογικά. Από εκεί και πέρα δεν εκμεταλλευτήκαμε, γιατί κάποια πράγματα τα οποία ομάδες που πήραν βαθμούς με κάποιες ομάδες, εμείς τις χάσαμε. Αλλά δεν θέλω να κάθω να σταθώ τώρα στο τι χάσαμε εκεί, αν είχαμε αυτό, αν είχαμε αυτό, είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την Κυριακή έχουμε ένα μάτς, το οποίο είναι ένα από τα πολύ ωραία μάτς που αρέσει πολύ σε προπονητές, φιλάθλους, παράγοντες να είναι. Ένα μάτς που θα πάμε σε μια πολύ καυτή έδρα, σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ιστορική όπως είναι ο Ιωνικός, και θα διεκδικήσουμε τη νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από μας για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Υπάρχει μόνο η νίκη. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κανένα μαραθώνιο μπροστά μας. Είναι μαθηματικά πια, και μάλλον όχι μαθηματικά, είναι αριθμητική. Καθαρή, στο οποίο λέει ότι πρέπει να πάμε να κερδίσουμε αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Το γνωρίζουν οι παίκτες αυτό. Από τη στιγμή που κάναμε κάποια λεγόμενα ποδοσφαιρικά τσαφ, ελπίζαμε σε ένα ψηλό θαύμα με συνδυασμό αποτελεσμάτων, και θεωρώ ότι αν η ομάδα κάνει το διπλό, το οποίο έχουμε τις δυνατότητες φυσικά να το κάνουμε, έτσι, θεωρώ είμαστε το νούμερο ένα φαβορί για τη δεύτερη θέση. Ήρθαμε να παίξουμε εδώ στο Ρέθυμνο με μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, μία ομάδα ποιοτική που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς προερχόμασταν από δύο παιχνίδια δύσκολα με εθνικό και τελικό κυπέλλου που είχαμε με τον Όφη την Τετάρτη. Όπως φάνηκε και στην αρχή του παιχνιδιού, μείναμε από δυνάμεις νωρίς. Είχαμε αδειάσει ψυχολογικά και σωματικά από την προσπάθεια που κάναμε την Τετάρτη. Παίζαμε από το 20 λεπτό με 10 παίχτες. Μοιραία ήρθε στο 20 λεπτό, είμαστε 4-0. Μοιραία εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Τώρα κοιτάμε την άλλη μέρα, θα προσπαθήσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε να μαζέψουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, και κοιτάμε την άλλη μέρα. Να δώσω συγχαρητήρια στην Επισκοπή για τη φιλοξενία που μας παρήχε, και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συμπαίχτες μου για την προσπάθεια. Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε τη νίκη. Στην ουσία καθαρίσαμε το παιχνίδι από αρκετά νωρίς με τα γρήγορα γκολ που πετύχαμε, και αυτό έδωσε άλλο αέρα μετά και βγήκανε περισσότερες προσπάθειες, πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Νεάπολης. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι από αυτά τα παιχνίδια για τα οποία παίζουμε ποδόσφαιρο. Πάμε σε μια δυνατή έδρα, πια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Σε μια καλή ομάδα να την αντιμετωπίσουμε, ένας τελικός. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με κάποια που όπως είπε και ο coach, κάναμε κάποια τσαφ. Έχουμε μείνει πίσω από ό,τι θα μπορούσαμε να είμαστε στη βαθμολογία. Αλλά ακόμα έχουμε την ευκαιρία και είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Και θα το κυνηγήσουμε μέχρι τέλος.